Χριστός, Άντε,
αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Χριστός των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελεήσω. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελεήσον. Υπέρ του Επισκόπου ημών Χρυσάνθου, εις πολλά επιβεσκόπτα. Και των συγχωροστατούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων Αμβροσίου, Παύλου, Γεωργίου και Ιερονίμου του και Επιμενάρχου ημών.
του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ελευσόν Δέσποτα Άγιε, ήχος πλάγιος του Δευτέρου.
παρά το κηδείο το ελαιός και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού ξένα και παραδόξα τον ουρανόν ο δεσπότης επίσητε τελέγε καταρχάς πανάμωμε και γαλανόθεν εμφανώς εσφάξεν η ετός καθαπέ εν τη μήτρα σου Θεόνυφε πηγήν δεικνύων σε σύμπαν αγαθών ανταυλίζουσαν πλημμύρατε οι ασέων τα σεβεργεσίας προρέουσαν απασίν αυθόνος της χρήζουσι την ρώση των ψυχών και την υγεία του σώματος γαλακτή της χαρίτος. Γλύτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτό, πάντες οι λαοί, μάνα σε ουράνιον και παραδείσου Παρθένε, την ποινήν την Εθέων, ονομάζω Δέσποινα προς Ιεσάντα, της Γαγής έγραμμε, ηρωήν και χάρις, της πηγής σου πέτρα μερία, αυτής καλύπτουσα, ξεν εις θερασής εκάστοτε, και πάση το ετούμενον γίνεται το είδο κρινόμενον όθεν γεννηθώτες Χριστόν ημι προσθέκομεν πιστός Αγιασμόν παριόμενη πάντοτε πληγή. Κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα γόνι πάντες κλεινόμεν πρώτης επτήσου εικόνος Θεότο και Δέσποινα τον πιστό πλουσίων άματα θαυματουργικώς προκαιωμένα ως πλούτος αγαπανήτος και τη σωτηρίας εφόδιον όθεν γεγηθώτες Χριστός την Παναγία τρυπητή, το Θεοδόρη των σκηνωμάτων, ο δεσμένος.
καλέσω με τον Κύριο. Αγάπη σώσε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερεώμα μου και καταφυγή γενέσεως το ανάγνωσμα, εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθης χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος, και έλαβε από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμα ξεστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου, και ο Θεός Σακ μη φοβού. Η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σωσιάμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν εσύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και επιστρέψωσε στην γην ταύτην ότι ούμισε εγκαταλείπω έως του ποιήσαμε πάντα όσα ελάλησάσαι. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδιν. Και φοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκέστη τούτο, αλίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκείλ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Έστε από τις ημέρες ογδόης και επέκεινα, πίσω στην ιερείς επί το θυσιαστήριον τα λοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών, και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αύτη είναι κεκτισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αύτη κεκλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε κεκλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παριμιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Η Σοφία οκοδόμησε νεαυτή οίκον και υπήρκησε στόλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή θύματα και κέρασε εις κρατήρα τον εαυτή σύνον και ετοιμάσω το την εαυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστίν άφρον, εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν. Έλθετε φάγη των αιμών άρτων και πίετε ένων, όν και κέρακα ημίν, απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνηση να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτού ατιμίαν, ελέγχω δε το ασεβήν, μίσετε αυτόν, η γάρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες, αυτό,
Μη έλεγχε κακού σε να μη μισεί σωσέσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερο έστε. Γνώριζε δικαίω και πρόσθεση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβο Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το γάγνον ενόμεν νόμων διανύασε στην αγαθής. Τούτο γάτο τρόπο πολύ ζήσεις χρόνων και προσθεθείς ετέστης εσύ τη ζωή. Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του επισκόπου ημών Χρυσάνθου. Σκολά έτι δεσποτά. Και των συγχωροστατούν των αυτό Αγίων Αρχιερέων Αμβροσίου, Παύλου, Γεωργίου και Ιερονίμου του και Επιμενάρχου ημών, του Τμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Μακαρίων και αίδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότούτο, οποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασούμεγα και πλούσιον έλεο. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριον διασπεράτα αυτή, αλλά μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός αφημάς,
Καθά παρελπίσαμε να πείσαι. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξε όλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησε όλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, πότισε όλμα της δικαιωμασής σου. Κύριε, το έλεο σου στενώνω, τα έργα των χειρών σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαρός σου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Χωρός σου, Κύριε. Της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυ και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Πού την εξανθρώπα με τις βοήθειες πώς διαφύλαξαν οι παντοί καιρό και την παρούσαν εις πέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσα δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων. Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ελπίσον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Επισκόπου ημών Χρυσάνθου και των συγχωροστατούντων αυτού Αγίων Αρχιερέων, Αμβροσίου, Παύλου, Γεωργίου και Ιερονύμου του και Ποιμενάρχου ημών, και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των προσφερόντων και μνημονευωμένων αδελφών ημών, ηλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην και την ανωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής άλλων φίλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλων ευμενή και διάλατων γενέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσασε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Λείπον μας και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνα. Πάση το πνεύματι σου. Τα σκεφάλας ημών του Κυρίου κλείνομε. Δέσποτα πολιέ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας της επικαλουμένης της τρυπητής, εφόρου και προστάτηδος της πόλεως και μητροπόλεως ταύτης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,
Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων του Θεού μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Νικολάου του εν μύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Νεομαρτύρων, των Οσίων Πατέρων και Μητέρων, των Ενασκήσι Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Πέτρου και Νικοδήμου, των Εναγιώρη Γερασίμου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν διαιρά σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αθυμών πάντα εχθρών και πολεμιών, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και των κόσμων σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο,
και εξ αυτών πεντακισχυλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθωναν αυτάν τη Αγία σου Εκκλησία, τη πόλη και ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων, και εις τον κόσμον σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλος σου Αγίασου. Άζων πληθύνων και συντηρών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναφέπομαι. Συν του ανάρχου σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Λόση επτό και πίνασα οι δε εξητούντες των Κυρίων που κελατοφίσονται παντός αγαθούν. Λούση Επίσκοπε Κερνίτσης, κύριε Χρήσανθε, σεβασμιότατε οι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτή την όμορφη περίοδο της Αγίας μας Εκκλησίας και όλος ιδιαίτερος αυτής εβδομάδος της Διακαινησίμου, όπως η Εκκλησία μας την ονομάζει και θέλει να δηλώσει την μίαν ημέραν από την Ανάσταση του Κυρίου μας μέχρι και το Σάββατο πριν του Θωμά, την Κυριακή του Θωμά, μας έχει δώσει αυτή τη μεγάλη ευλογία ο Θεός μας να τιμούμε, να εορτάζουμε, να προσκυνούμε, να υμνούμε την Παναγία μας. Την Παναγία την τρυπητή, της οποίας η εικόνα ευρέθη θαυματουργός σε αυτήν την πόλη και σκεπάζει εδώ και πολλά χρόνια αυτήν την πόλη, την Μητρόπολη, αλλά και όλων μας τον κόσμο, την Ελλάδα μας και όλων των κόσμων, διότι η Παναγία Τρυπητή είναι γνωστή και εκτός των ελληνικών συνόρων. Η Παναγία μας είναι σήμερα εορτάζεται ως ζωοδόχος πηγή και όντως, αν δεν υπήρχε η Παναγία μας, τότε δεν θα υπήρχε και ο ζωοδόχος τάφος. Αν δεν ήταν η πηγή αυτή η οποία θα έδιδε τον Υιόν και Λόγον του Θεού, το Σωτήρα του κόσμου, αυτός ο οποίος εσταυρώθη, έπαθε, εσταυρώθη και ανέστη διή μας, τότε τα πάντα θα ήταν μάταια κατά τον Απόστολο Παύλο. Εορτάζει λοιπόν η πόλη μας, εορτάζει η περιοχή μας, εορτάζει το Αίγιο, εορτάζουν οι Γυαλείς, εορτάζουν οι μεγάλοι, οι μικροί, τα παιδιά και από σήμερα το πρωί σειραίουν Άγιοι Αρχιερείς εδώ, εις το Μητροπολιτικό Ναό όπου βρίσκεται, φιλοξενείται η εικόνα της Παναγίας μας, όλοι οι Αιγιάλια, όλοι οι Αιγιαλείς, για να προσκυνήσουν και να αποδώσουν φόρο τιμής ευγνωμοσύνης στην Παναγία μας, στην Μητέρα του Θεού μας, η οποία εγέννησε τον Χριστόν και έδωσε ζωή σε όλον τον κόσμο, έδωσε τέλος στην αμαρτία εις τον διάβολον, στα πάθη των ανθρώπων,
Εορτάζει λοιπόν η περιοχή μας και όλοι οι Αγιαλείς ερχόμαστε από το πρωί και μέχρι την Κυριακή, όπως κάνουμε όλο τον χρόνο, και προσκυνούμε την εικόνα της και την ευχαριστούμε για όλες τις πνευματικές δωρεές και για όλα αυτά τα οποία προσφέρει στον καθένα μας προσωπικά όταν πηγαίνουμε με ταπείνωση και ζητούμε την βοήθειά της. Εορτάζουμε λοιπόν για άλλη μια χρονιά την Παναγία μας την Τρυπητή και καλέσαμε σήμερα απόψε να είναι μαζί μας ένας εκλεκτός ιεράρχης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτης, ο κύριος Χρύσανθος, ο οποίος είναι βοηθός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου, ικανοτάτου και ευλογημένου αρχιερέως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε, διότι αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και απόψε λαμπρύνατε με την παρουσία σας των εσπερινών αυτών προς τιμή της Παναγίας μας. Και θα σας παρακαλέσουμε να κηρύξετε τον Θείο Λόγο και να μιλήσετε στα παιδιά εδώ του Αιγείου, που είναι ευλαβή παιδιά, ευλαβή άνθρωποι και στους μικρούς και στους μεγάλους, να τους δώσετε τον καρπό, τον πνευματικό, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πίστη, να συνεχίσουν τον αγώνα ο καθένας μας, τον πνευματικό μας αγώνα. Θα ήθελα όμως, πριν πάρετε τον λόγο, να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρου και Κατερίνης, τον κύριο Γεώργιον, για την τιμή την οποία μας έκανε να είναι απόψε και αύριο μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για αυτήν την τιμή την οποία μας κάνατε να είστε μαζί μας απόψε και αύριο και να συνεορτάσουμε μαζί μας την Παναγία την Τρυπητή, την οποία γνωρίζομαι ο προκάτοχός σας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Κύτρους και Κατερίνης κύριος Αγαθόνικος, γέννημα και θρέμα αυτής της του Αιγείου, πόσο σέβεται και πόσο ευλαβείται και πόσο αγαπούσε και πόσο προσευχόταν στην εικόνα της Παναγίας μας. Και θέλω να σας πω, όταν πριν πολλά χρόνια είχε έρθει, εγώ ήμουν κληρικός, ήμουν διάκονος εδώ στην Μητρόπολη και τον είχε καλέσει ο προκάτοχός μου, Μητροπολίτης κύριος Αμβρόσιος, να έρθει να λαμπρύνει και αυτός με την παρουσία του την τοπική μας εορτή, μου είχε πει σε κάποια στιγμή, «Πατέρα Ιερώνημε, και το να αντικρίζεις την Παναγία μας την Τρυπητή, βλέπεις το πόσο χαρούμενη, ηλαρή είναι και το πόσο βγαίνει η χάρις μέσα από αυτήν την εικόνα και τη μεταδίδει σε όλους τους ανθρώπους». Σας ευχαριστούμε λοιπόν, διότι είστε απόψε μαζί μας, και να ευχαριστήσουμε και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, που και αυτός είναι γόνος αυτής της περιοχής, της Αιγιάλιας, από το χωριό Ροδιά, που για άλλη μια χρονιά είναι μαζί μας να συμπροσευχηθεί και να μας αγιάσει με την αρχιερατική του ευλογία απόψε και αύριο. Και τέλος, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ και στο γέροντά μας, τον κύριο Αμβρόσιον. Αν πω κάτι για αυτόν, θα είναι σαν να ευλογώ τα γένια μου, διότι ομιλών είναι σαν να ομιλεί και ο ίδιος ο Σεβασμιότατος κύριος Αμβρόσιος, και να απευθύνεται και στους αρχιερείς, αλλά και σε όλους τους Αιγιαλείς. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, διότι όλα αυτά τα χρόνια που διαπημάνετε την ιστορική αυτή Μητρόπολη, μας δείξατε τον δρόμο, ότι ο δρόμος προς τον Χριστό μας είναι δρόμος ο οποίος περνάει μέσα από την Παναγία μας, και όλα αυτά τα χρόνια αναδείξατε και το προσκύνημα της Παναγίας μας που σε λίγο καιρό θα ανακαινιστεί με τους κόπους της δικού σας, αλλά και μας διδάξατε την εμπιστοσύνη μας, την αγάπη μας, την προσήλωσή μας να την έχουμε στην Παναγία μας την Τρυπητή, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού μας, αλλά και η ζωοδόχος πηγή. Χριστός Ανέστη, αληθώς, και σας ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε. Η ευλογημένη ιστορική και παναγιοσκέπαστος πόλης του Αιγείου εορτάζουσα την Θεοδόρη των εικόνων της κυρίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τρυπητής, προσκαλεί τα πλήθη των πιστών και ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών προς πανήγυριν πνευματικήν. Ημών τα βήματα οδήγησε στην πόλην ταύτη η αγάπη του σεπτού ποιμενάρχου σας,
του Αγγέλου της τοπικής αυτής εκκλησίας, του Κυρίου Κυρίου Ιερονύμου, λίαν αγαπητού αδελφού από πολύ παλαιά, και μας έκανε την τιμή, δικιά μας η τιμή, σεβασμιότατε, που μας προσκαλέσατε. Δεν είναι δικιά σας η τιμή, δικιά μας η τιμή και δικιά μας η ευλογία να είμεθα κοντά σας σε αυτήν την λαμπρά πανήγυρη της Μητροπόλεως σας. Προσεκλήθημε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πνευματική εορτή και πανήγυρη. Ευσεβίζουμε αδελφοί, εορτή της ζωοδόχου πηγής έχει σχέση με τις επεμβάσεις τις θαυματουργικές της Κυρίας Θεοτόκου, της Βασίλισσας του Ουρανού και της Γης. Αυτής που έγινε κλίμαξ για να κατέβει ο Θεός εις τον κόσμο και γέφυρα για να ανέβει ο κόσμος εις τον ουρανό. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανόν. Η Παναγία μας συντελεί στο έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και παρεμβαίνει και θα παρεμβαίνει μέχρι συντελείας των αιώνων. Δια την σωτηρία μας, αδελφοί, ιδιαίτερως για τη σωτηρία του ευσεβούς ημών έθνους, είναι η υπέρμαχος στρατηγός, είναι η σκέπη, είναι η βοηθός, είναι η έχουσα παρησία ενώπιον του θρόνου του Θεού, είναι αυτοί οι οποίοι δέεται συνεχώς για τη σωτηρία του κόσμου. Πριν 1500 περίπου χρόνια, σε μια εξοχή έξω από την βασιλίδα των πόλεων, από την Κωνσταντίνου πόλη, ένας ταλέπορος άνθρωπος, τυφλός, χάθηκε μέσα στο δάσος, νηστικός, διψασμένος και ταλαιπωρημένος. Αλλά η Παναγία μας παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει στο έθνος, παρεμβαίνει στον κάθε άνθρωπο, αδελφοί μου, διότι είναι η μητέρα του Κυρίου μας και η μητέρα ημών των χριστιανών. Και βρέθη εκεί ένας ευγενής άνθρωπος, ο οποίος άκουσε μία φωνή αυτού του ταλαιπωρημένου ανθρώπου να ζητά βοήθεια. Και έσπευσε κοντά του ένας ακτοφόρος της αγάπης. Όλες οι εποχές θα έχουν ακτοφόρους της αγάπης. Δεν έχει απολεστεί το παν. Μην απογοητευόμενθα, αδελφοί μου. Ο Θεός πάντοτε έχει το λίμα το πνευματικόν. Έχει την πνευματική ζύμη. Που αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είναι πολλές φορές της διπλανής πόρτας μας, που προσεύχονται, που νηστεύουν, που κάνουν μετάνοιες, που λένε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», που διαβάζουν τις παρακλήσεις προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, που δέονται και οικετεύουν και προς σωτηρίαν αυτών ο Θεός μακροθυμεί, διότι τον παροργίζουμε με την ολιγοπιστία μας, με την απιστία μας, με την απομάκρυνσή μας από το θέλημα του Θεού, με την απομάκρυνσή μας από τις επιταγές του Ευαγγελίου. Και ακούγεται μία φωνή να λέγει «Προχώρα, θα βρεις νερό». Μέσα στο πουθενά, θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα. Και προχωρούν αναζητώντας νερό, αναζητώντας πηγή. Και πάλι αυτός ο άνθρωπος, ο ευγενής, που θέλησε να βοηθήσει,
τον ταλέπορο αυτό άνθρωπο, τον τυφλό. Θεέ μου, αποκάλυψέ μου σε παρακαλώ, πού είναι αυτή η πηγή να προσφέρω νερό σε αυτόν τον ετοιμοθάνατο άνθρωπο, να τον βοηθήσω. Και πάλι ακούγεται η φωνή από τον ουρανό. Προχώρα, έχεις φτάσει στην πηγή και θα του δώσεις να πιει νερό και θα του πλύνεις και το πρόσωπο και θα θεραπευθεί. Θα έρθει πάλι η όραση. Και όντως έτσι έγινε. Του έδωσε νερό, ζωγονήθηκε ο οργανισμός και ο άνθρωπος ανέβλεψε. Αυτός ο ευγενής άνθρωπος, αδελφοί μου, ήταν ο κατόπιν αυτοκράτορας Λέων ο πρώτος, ο οποίος δεν λησμόνησε το θαύμα που έγινε εις εκείνο το μέρος. Και όταν ήρθε εις την εξουσία και είχε την δυνατότητα, ακριβώς εκεί που ήταν η πηγή, με αυτό το θαυματουργό νερό. Θαυματουργό, διότι ευλογήθηκε από τον Θεό και από την υπεραγία Θεοτόκων. Έκτισε ναό μεγαλοπρεπέστατο. Και μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί στο Βαλουκλή το αγίασμα και ο ναός, ο αφιερωμένος εις την ζωοδόχων πηγή. Και μέχρι σήμερα ξέρει ο Θεός μέχρι πότε. Διότι εμείς απευθυνόμενοι προς την Κυρία Θεοτόκο της λέμε και της ψάλουμε: «Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, διότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σου Κυρία Θεοτόκε θα είναι και πάλι δικά μας θα είναι». Γι' αυτό δεν μιλάμε ποτέ για χαμένες πατρίδες, αλλά για αλυσμόνητες πατρίδες. Να έρθουμε τώρα εδώ εις το θαύμα του Αιγείου. Και είπε ο Άγιος Καλαβρίτων και Αγία Ελίας και θα επαναλάβει η ταπεινότητά μου. Κατά την παράδοση των 10ων αιώνα, μία νύχτα με μεγάλη φουρτούνα ένα καράβι ναυάγησε στον Κορινθιακό κόλπο. Ο καπετάνιος του καραβιού κολυμπώντας και με τη βοήθεια μιας σανίδας κατάφερε να φτάσει εδώ στην ακτή του Αιγείου. Ο ναυαγός ευχαριστεί τον Θεό για τη διάσωσή του. Αδελφοί μου, μην απελπιζόμαστε, δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα. Όταν σηκώνουμε σταυρό, θα ξέρουμε πολύ καλά ότι δίπλα μας στέκει ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι του Θεού. Κανένας δεν είναι μόνος του στον αγώνα του. Ευχαριστεί τον Θεό και τον δοξολογεί για την διάσωσή του. Σκοτάδι. Και μέσα στο σκοτάδι αντίκρισε λίγο πιο πάνω, μέσα σε ένα βράχο, φως, παράξενο φως. Πλησίασε, πορεύτηκε προς τον βράχο και εκεί ο ναυτικός βρέθηκε μπροστά σε αυτήν την Αγίαν εικόνα. Την προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια. Έκανε τις μετάνοιες του.
δοξολόγησε το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και ως διψασμένο ελάφι σπέβδει πρωί-πρωί στους κατοίκους του Αιγείου για να τους πει πώς σώθηκε από το ναυάγιο και τι αντίκρισε. Έκτοτε η Παναγία η Τρυπητή τιμάται εδώ εις το Αίγιον. Και δεν τιμάται μόνο από τους κατοίκους της πόλεως και της περιοχής, αλλά από τους απανταχού Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι καταφεύγουν στη χάρη της και την μεσητεία της και προσέρχονται με πίστη και ευλάβεια δια να σπαστούν την θαυματουργή εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Τρυπητής. Αδελφοί μου, στην Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία υπάρχει το είδωρ το ζών, υπάρχει το αθάνατο νερό, δηλαδή ο άνθρωπος που μετέχει τη ζωή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος της πίστεως, ο άνθρωπος που μετέχει των μυστηρίων της χάριτος, που ζει την εν Χριστώ ζωή, αυτός λαμβάνει το αθάνατο νερό. Ο άνθρωπος που μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τι παίρνει, αδελφοί μου? Το αθάνατο νερό. Διότι τι είπε ο Κύριος? Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Αυτός ο οποίος στρέφεται με το σώμα μου και με το αίμα μου, είπε ο Κύριος, γίνεται Χριστοφόρος και Θεοφόρος, σύσσωμος και σύνεμος με εμέ. Μέσα στην Αγία μας Εκκλησία ο άνθρωπος αγιάζεται και η Εκκλησία μας η Αγία η Ορθόδοξος δεν θέλει να μας κάνει καλούς ανθρώπους απλώς, αλλά θέλει να μας καταστήσει Αγίους, διότι τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Δια των λόγων αυτών, αδελφοί μου, να μετέχουμε των μυστηρίων της χάριτος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε βαπτισμένοι στην κολυμβήθρα της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Δόξα τω Θεώ, δια του Αγίου Χρίσματος, λάβαμε τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Αρκούν δια τη σωτηρία μας? Όχι. Χρειάζεται να προσερχόμεθα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, μέσω του οποίου λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών μας, διότι είναι το λουτρόν της ψυχής. Πάλι θα χρησιμοποιήσω και τελειώνω την φράση του υμνοδού του ακαθίστου ύμνου, «Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδηση». Να ποιο είναι το λουτρόν της συνειδήσεως? Τα δάκρυα της μετανοίας, η επιστροφή στον Θεό, η μετάνοια, η ιερά εξομολόγηση. Και εν συνεχεία προσερχόμεθα εις το ποτήριον της ζωής, στο φάρμακον της αθανασίας και της αιωνιότητος. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, λέγει ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς, όταν κοινωνεί τους πιστούς, το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιο. Να το αθάνατο νερό. Οδηγείται ο άνθρωπος εις την αθανασία, στη βασιλεία του Θεού, εις τον παράδεισο. Ταπεινά προσευχόμεθα έμπροσθεν της Αγίας εικόνος. Ο Κύριός μας και η Παναγία μας να σκέπουν την Θεόσωστον Ταύτη Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, γι' αυτό είπε ότι είναι Παναγιοσκέπαστη η πόλης και η Μητρόπολης, είναι Αγιοτόκος Μητρόπολης,
να σκέπει το ευσεβές ημών έθνος, να σκέπει πάντα σημάς, να μας ενισχύει τον καθένα μας τον δικό του αγώνα δια των αγιασμών μας. Και πάλι μέσα από την καρδιά μου, σεβασμιότατε Άγιε Καλαβρίτων, να σας ευχαριστήσω εκ βάθους, εκ μέσης καρδίας, για αυτή την τιμητική πρόσκληση που απευθύνατε εις την ελαχιστότητά μου και με την άδειά σας να εκφράσω τον απέραντον σεβασμό εις τον Άγιον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας, ο οποίος πάντοτε με περιέβαλε με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή από τα πρώτα χρόνια που έγινα διάκονος. Μας αγκάλιαζε, μας μιλούσε γλυκύτατα, μας ενίσχυε και εν συνεχεία και ως Αρχιμανδρίτης είχα προσκληθεί και ως Επίσκοπος. Σας ευχαριστώ, Σεβασμιότατε. Άγιε Κοζάνης, Άγιε Κίτρους, πολύ χαρά σήμερα για το Αίγιον, για την Παναγιοσκέπαστη αυτή η Μητρόπολη και πόλη, που συμπροσευχόμεθα, ενισχυόμεθα για να πάρουμε και εμείς δύναμη για να ενισχύουμε τους αδελφούς του Κυρίου, δηλαδή τους αδελφούς μας. Αμήν.
So
Κυρίου και έλεος, έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρίκη, ο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και σώνας των αναμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Ιθινός, το Σιμώντας, τις Δίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Ζωοδόχου Πηγής, της Καλουμένης και Παναγίας Τρυπητής Πολιούχου, της Πόλεως Ταύτης, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, και εσείς Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων Ιμών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέγον Θεός. Αληθώς ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο έγερση. Όλοι μαζί. Χριστός ανέστη. Καλά του Θεού, όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού, όσα τα άστρα του ουρανού και η άμμος της θαλάσσης, τόσες χάρες, χαρές και ευλογίες να έχετε από τον Κύριόν μας, δια πρεσβειών της Παναχράντου Παναγίας αυτού Μητρός, της επωνομαζομένης Τρυπητής. Έτη πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα. Χριστός Ανέστη. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.